Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Κώστας Infinity Games εδώ. Σας έχω ετοιμάσει ένα καινούριο βίντεο στην εκπομπή εδώ Inside, όπου αυτή τη φορά θα ανοίξουμε το χειριστήριο του PlayStation 5, το DualSense, και θα το καθαρίσουμε εσωτερικά για να διορθώσουμε το πρόβλημα, το λεγόμενο drifting που κάνει αριστερά, δεξιά ή πάνω κάτω μόνο του. Για πάμε λίγο να το δούμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τι κάνετε, Κώστας Infinity Games εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, όπως σας είπα και στην αρχή, θα ανοίξουμε το χειριστήριο του PlayStation 5, το DualSense, το οποίο, όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν πολλά προβλήματα με το drifting, δηλαδή το να πηγαίνει στο joystick αριστερά, δεξιά ή πάνω κάτω, ή να πηγαίνει μόνο του σε άλλες κατευθύνσεις ελαφριά, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται και πιο έντονο και πιο έντονο. Είχα ανεβάσει, αν θυμάστε, βλέπετε εδώ ένα βίντεο το οποίο σας έδειχνα μια απλή διαδικασία πώς πρέπει να καθαρίσεις το χειριστήριο του DualSense. Τώρα όμως, αναγκαστικά, όταν αυτό το πράγμα αρχίζει και πλέον δεν είναι εφικτό να γίνεται, δηλαδή αυτή η διαδικασία, και βλέπουμε ότι δεν πιάνει, θα πάμε σε κάτι πιο εξειδικευμένο, που θα πρέπει να ανοίξουμε το χειριστήριο και να δούμε μέσα πώς ακριβώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Τονίζω λοιπόν ότι το βίντεο αυτό είναι για όσους έχουν τεχνικές γνώσεις παραπάνω, οπότε εάν δεν έχετε τεχνικές γνώσεις, καλύτερα να μην το κάνετε, ή αν έχετε κάποιο γνωστό, κάποιο φίλο, καλό θα ήταν να τον παρακαλέσετε, εφόσον είναι και φίλος, έτσι, και να μπορέσει να σας βοηθήσει να κάνετε αυτή τη διαδικασία που θα σας δούμε παρακάτω. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε, παιδιά, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, δεν κοστίζει τίποτα, να στηρίξετε την όλη προσπάθεια, και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να φτιάξουμε το DualSense στο χειριστήριο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα, έχω βάλει το Richard Clark. Βλέπετε το χειριστήρι αυτή τη στιγμή, που ειδικά στο συγκεκριμένο το δικό μου, δηλαδή, έχει πρόβλημα το δεξί. Βλέπετε ότι το πάω ελαφρώς αριστερά και αυτό αυτομάτως, μόνο του, χωρίς κανένα λόγο, έτσι, κάνει το drifting προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν λέγεται το λεγόμενο drifting. Οπότε τι κάνουμε, το βάζουμε για να μπορέσουμε να το τσεκάρουμε. Το συνδέουμε σε ένα υπολογιστή με καλώδιο USB. Το βλέπει σαν χειριστήριο. Μπαίνουμε λοιπόν στο wireless control. Πάμε στα Control Settings και Properties, και εδώ πέρα βλέπουμε ακριβώς Χ, Ψ και τα λοιπά, δηλαδή όλα τα κουμπιά πώς δουλεύουν και γενικώς τι πρόβλημα έχουν τα joystick, είτε το αριστερό είτε το δεξί. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα με το χειρισμό που το κάνω, βλέπετε ότι ψιλοπαίζει από μόνο του, κάνει κάτι ελαφριά δεξιά ή αριστερά, γενικώς δεν μένει σταθερό, που σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Το συγκεκριμένο το ζήτα που μας δείχνει ότι παίζει είναι το πάνω κάτω στο δικό μου χειριστήριο. Οπότε εμείς τώρα, παιδιά, θα πάμε και θα ανοίξουμε το χειριστήριο για να δούμε ακριβώς τι πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή για κάποιον φυσικά που έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, έτσι. Οπότε λοιπόν εμείς τώρα θα ανοίξουμε το χειριστήριο. Βλέπετε, ανοίγω το καπάκι από κάτω, όλα είναι, στην αρχή είναι κουμποτά. Το χειριστήριο, αν δείτε στη συνέχεια στο βίντεο που έχω ετοιμάσει για σας, θα δείτε ότι έχει 4 βίδες. Λοιπόν, εμείς κουμπώνουμε το από κάτω καπάκι, το οποίο, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι κουμποτό και είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεκουμπώσουμε. Απλά θέλει μεγάλη προσοχή για κάποιον που θα το κάνει πρώτη φορά, επειδή εγώ έχω ξεκαθαρίσει και άλλες φορές το χειριστήριο, αν βγαίνουν εύκολα. Από τις σκανδάλες βγάζουμε τις από πάνω, το ρο 1 και λάμδα 1. Έτσι, τα adaptive triggers δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε, τις δυναμικές σκανδάλες, γιατί αυτές, όπως βλέπετε, δεν βγαίνουν και εύκολα και δεν χρειάζεται και ο λόγος για εκεί που θα πάμε να κάνουμε. Οπότε θα δείτε από κάτω σε κάποια σημεία ότι έχει κάτι βίδες, και εδώ πέρα έχει κάτι πλαστικά κουμποτά, τα οποία θα πρέπει στην αρχή, έτσι, με λίγο ελαφρά να τα σπρώξουμε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το χειριστήριο. Βλέπετε τώρα, με ένα διαδικασία είναι εύκολα και ανοίγει εύκολα το χειριστήριο, γιατί το έχω ανοίξει και άλλες φορές και το έχω καθαρίσει. Ένα από τα τρία δηλαδή που έχω, τέλος πάντων. Οπότε με προσοχή ανοίγουμε τα πλαϊνά, σιγά σιγά, κλικ 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 κλικ, όλο, έτσι, αφού έχουμε ξεβιδώσει και τις 4 βίδες από κάτω και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το από κάτω καπάκι. Όπως βλέπετε λοιπόν, περίπου σαν το PlayStation 4 το χειριστήριο, ένα λίγο πιο περίπλοκο στα ενδότερα, στα πιο βαθιά. Έχει τη βάση, η οποία είναι με την μπαταρία, η οποία και αυτή είναι κουμποτή με βυσματάκι. Θα ξεκουμπώσουμε λοιπόν το βυσματάκι για να βγάλουμε την μπαταρία. Αν θυμάστε, έτσι ακριβώς ήταν και στο χειριστήριο του
PlayStation 4. Μέσα από εδώ λοιπόν έχουμε από κάτω τη βίδα, όπου εδώ με ένα απλό στραβοκατσάβιδο μικρό θα ξεβιδώσουμε τη βάση όπου κομπάει πάνω στην πλακέτα η μπαταρία, και ταυτοχρόνως θα πρέπει από κάτω να ξεκουμπώσουμε κάποια καλωδιάκια, τα οποία είναι το ενσωματωμένο μικρόφωνο, όπως γνωρίζετε, που έχει το DualSense. Στα πλαϊνά είναι οι adaptive triggers, και αυτό εδώ πέρα είναι για το φωτισμό μπροστά, το καλώδιο που βγάζω τώρα, και το touchpad. Λοιπόν, βγάζουμε λοιπόν τα δύο πλαϊνά, τα οποία όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολο και βγαίνουν με το χέρι. Τα ξεκουμπώνουμε. Βλέπετε, τα adaptive triggers, τις σκανδάλες δεν χρειάζεται να τις πειράξουμε. Αφού λοιπόν έχουμε βγάλει αυτά εδώ τα πλαϊνά, τώρα θέλει με προσοχή, γιατί βλέπετε έχει 4 καλώδια από κάτω, 2 μαύρα, 2 κόκκινα. Αυτά είναι για το vibration. Οπότε παιδιά, θέλει μεγάλη προσοχή όπως το τραβάμε, να το γυρίσουμε και μην ξεχαστούμε και το τραβήξουμε με δύναμη και ξεκολλήσουν τα καλώδια. Γιατί αν ξεκολλήσουν τα καλώδια, αναγκαστικά, αν είσαι και ηλεκτρονικός ή σκαμπάζεις από αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να έχεις ένα κολλητήρι και μια κόλληση να τα ξανακολλήσεις, και είναι κρίμα και άδικο. Οπότε λοιπόν έχουμε γυρίσει την πλακέτα και έχουμε τα δύο joystick, τα οποία τα touch από πάνω του, ας πούμε να το πω έτσι, τα πλαστικά τους είναι κουμποτά, τα οποία θα τα βγάλω τώρα αυτή τη στιγμή στη συνέχεια για να δείτε. Βγάζουμε λοιπόν τα joystick από πάνω και είναι συνήθως όπως είναι και στο PlayStation 4. Αυτά λοιπόν είναι οι επαφές, οι συγκεκριμένες που έχει το χειριστήριο. Οπότε εμείς στη διαδικασία τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε, να βλέπετε, βάζω από κοντά λίγο την κάμερα, όσο zoom μπορεί να κάνει αυτή η κάμερα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι έχει κάτι τριχούλες. Εμείς θα παίρνουμε καθαρό αλκοόλ 70%, αλλά μπορείτε να βάλετε και καθαρό ενόπνευμα και το WD-40, το οποίο είναι ειδικό υγρό που το πουλάνε σε καταστήματα με ηλεκτρονικά. Και μάλιστα το συγκεκριμένο να ξέρετε ότι είναι καλό, γιατί δεν έχει λάδι. Δηλαδή ψεκάζεις πάρα πολύ λίγο και ελαφρά στις επαφές ή οπουδήποτε έχεις θέμα με επαφές, και αυτό το καθαρίζει. Οπότε μας το συγκεκριμένο πρόβλημα που μας κάνει πάνω κάτω στο δικό μου χειριστήριο είναι η συγκεκριμένη επαφή που βλέπετε. Οπότε την ξεκουμπώνουμε με προσοχή, με ένα λεπτό κατσαβιδάκι ίσιο, ό,τι σας βολεύει τέλος πάντων, και θα πρέπει να βγάλουμε την επαφή από μέσα, η συγκεκριμένη που μας κάνει πρόβλημα, για να μπορέσουμε να την καθαρίσουμε. Βγάζουμε λοιπόν την επαφή, τη βλέπετε εδώ πέρα, η οποία επαφή, να, έχει πάρει και μια τριχούλα μέσα. Ασχέτως από αυτό βέβαια, το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι καθαρή αυτή η επαφή. Και ξέρετε, αυτές τώρα με τη θερμοκρασία, με τα λάδια, καμιά φορά ξεχνιόμαστε, ξέρω εγώ, πιάνουμε το χειριστήριο, αυτά τα υγρά και γενικώς ό,τι έχει να κάνει με υγρασία, εισχωρεί μέσα με αποτέλεσμα να πιάσουν οι επαφές και να μας δημιουργήσουν αυτό το πρόβλημα. Οπότε με μια μπατονέτα θα καθαρίσουμε πρώτα μέσα τη βάση της επαφής, όπου αυτό μας δίνει την εντολή στο πάνω κάτω που έχει το συγκεκριμένο χειριστήριο το πρόβλημα. Βλέπετε με, λοιπόν με μια απλή μπατονέτα το καθαρίζω. Όπως βλέπετε η διαδικασία το να το κάνεις είναι κάτι απλό. Το θέμα είναι να προσέξεις να ανοίξεις σωστά το χειριστήριο, ειδικά την πρώτη φορά που είναι καλά κουμπωμένο, και ξέρετε είναι λίγο πιο σφιχτό, και οι βίδες φυσικά να μην χαλάσουν, να έχετε το κατάλληλο τόρτς κατσαβίδι, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι το TAF 8 σε μέγεθος. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις επαφές και θέλει και αυτές μεγάλες προσοχή, γιατί όπως βλέπετε πάνω έχουν κάτι πολύ λεπτά, σαν πινάκια να το πω, το βλέπετε και στην εικόνα εδώ, κάποια είναι σηκωμένα, κάποια δεν είναι, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή να μην τα σπάσουμε ή τα παραδεντώσουμε. Με μπατονέτα λοιπόν πάλι και με προσοχή το καθαρίζουμε. Και είμαστε έτοιμοι, προσέξτε τώρα, θα πρέπει να το βάλουμε στο σωστό σημείο, δηλαδή το πάνω κάτω. Θα πρέπει λοιπόν πριν το βγάλετε να ξέρετε ποιο είναι το πάνω κάτω, γιατί εάν το βάλετε ανάποδα είναι σαν να έχουμε κάνει invert στο controller, δηλαδή αντί να πηγαίνει πάνω θα πηγαίνει κάτω και αντί να πηγαίνει κάτω θα πηγαίνει πάνω. Και είναι αμαρτία να το κάνετε όλο αυτό, να το κλείσετε και να ξαναχρειαστεί πάλι να το ξανανοίξετε για να μπορέσετε να κάνετε πιο σωστά τη δουλειά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ με μεγάλη προσοχή το βάζω ξανά στη θέση του, δεν το έχω βάλει όλο μέσα, αλλά βλέπετε έχει και ένα εξόγκωμα εκεί αριστερά, οπότε να το μπαίνει τώρα εδώ έτσι ελαφρά, το σπρώχνω ελαφρά και τώρα με λίγη προσοχή και δύναμη θα το σπρώξω να κουμπώσει κανονικά.
Λοιπόν, το σπρώχνουμε λοιπόν μέχρι να ακούσουμε ένα κλικ. Ωραία. Λοιπόν, και είναι έτοιμο, παιδιά. Έχουμε καθαρίσει τη συγκεκριμένη επαφή στο δικό μου χειριστήριο που έχει το πρόβλημα με το πάνω κάτω το drifting. Κάνουμε λοιπόν και αν θέλετε τα καθαρίζετε και όλα, γνώμη μου, έτσι, και πρόβλημα να μην έχει, αφού θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, φάγα και το χέρι μου λίγο, αφού θα μπείτε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και να δείτε, μάλλον να καθαρίσετε τα joystick, καλό θα είναι, επειδή θα το κάνετε και δεν είναι μια διαδικασία που είναι εύκολη και την κάνει συχνά, κάντε το μία, παιδί μου, όταν είναι και χρειαστεί και βλέπετε ότι δεν διορθώνει με την πρώτη μέθοδο που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, κάντε τα όλα μια και καλή για να μην έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, ξανακουμπώνουμε πάλι το πλαστικό από το joystick από πάνω και είμαστε έτοιμοι σε λίγο να κλείσουμε το χειριστήριο για να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να μπει. Η διαδικασία πάλι είναι εύκολη, βλέπετε με προσοχή το ξαναγυρνάω όπως ακριβώς το έβγαλα. Το βάζω μέσα κανονικά στη θήκη του. Θα τραβήξω και λίγο τα καλώδια στα πλάγια για να μην πάνε από κάτω από την πλακέτα. Να μπορέσω να τα κουμπώσω γιατί είπαμε αυτά είναι κουμποτά τα καλώδια. Αυτά είναι από τα Adaptive Triggers. Βγάζουμε και το καλωδιάκι από κάτω. Γιατί αν θυμάστε το DualSense έχει δύο μικρόφωνα ενσωματωμένα. Το σπρώχνουμε μέσα αφού κουμπώσει καλά. Βάζουμε και το touchpad από πάνω το καλωδιάκι αυτό το σπρώχνουμε. Και αφού τα έχουμε βάλει όλα, ξαναβάζουμε τη βάση της μπαταρίας. Βάζουμε λοιπόν τη βάση της μπαταρίας με πολύ προσοχή. Βάζουμε και τη βιδούλα του που έχει με ένα απλό μικρό στραβοκατσάβιδο. Το βιδώνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ξαναβάζουμε το μικρόφωνο το οποίο είχαμε βγάλει. Και αφού λοιπόν τοποθετήσουμε με προσοχή το μικρόφωνο, γιατί έχει μια λεπτή βάση πάνω που μπαίνει πάνω στη βάση της μπαταρίας, θα το δείτε, κουμπώνουμε λοιπόν και το καλώδιο της μπαταρίας. Καλό θα είναι αυτό που θα σας δείξω παρακάτω πως τεστάρουμε ότι είναι ok, να μην κλείσετε το καπάκι, να μείνετε μέχρι εκεί. Αν είστε σίγουροι ότι δεν έχετε καθαρίσει σωστά ή δεν έχετε κάνει κάτι από τις παρακάτω διαδικασίες που σας έδειξα. Εγώ όμως, επειδή είμαι 100% σίγουρος και το έχω ξανακάνει στο άλλο χειριστήριο που έχω, λοιπόν, κλείνουμε το καπάκι με προσοχή. Είναι κουμποτά όλα όπως βλέπετε. Με λίγο παραπάνω πίεση και δύναμη κλείνει κανονικά το χειριστήριο. Θα βάλουμε και τις σκανδάλες ρο 1 και ρο 2. Μετά, λοιπόν, οι οποίες πιστέψτε με, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε, δεν παίρνουν ανάποδα. Δεν μπορείς δηλαδή να τις βάλεις ανάποδα. Οπότε λοιπόν βάζουμε και αυτά εδώ. Τα κουμπώνουμε γιατί σας είπα ότι είναι κουμποτά. Βάζουμε και το πλαστικούλι το από κάτω, το οποίο και αυτό είναι κουμποτό και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα και ξανακουμπώνει στο χειριστήριό μας. Και αφού λοιπόν κλείσουμε το χειριστήριο, είμαστε έτοιμοι μετά τον καθαρισμό να δοκιμάσουμε το αν πέτυχε όλη αυτή η διαδικασία που σας έδειξα, που πιστέψτε με, επειδή το έχω κάνει αρκετές φορές και το έχουν κάνει και άλλοι γνωστοί μου φίλοι και YouTubers που έχω δει στο διαδίκτυο, αυτή η διαδικασία πετυχαίνει. Λοιπόν, ξαναπάμε πάλι αφού έχουμε συνδέσει με USB στον υπολογιστή και το controller στα properties και βλέπουμε ότι είναι σωστά, βάζουμε και το Rich & Clark εδώ και βλέπουμε λοιπόν ότι το χειριστήριο δουλεύει άψογα, δεν μας έχει πρόβλημα το δεξιό joystick, δεν μας κάνει τα πάνω κάτω το drifting από μόνο του και δουλεύει αψογότατα. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία αυτή έχει πετύχει. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Σας λέω και πάλι ότι αν δεν έχετε τις τεχνικές γνώσεις, καλό θα είναι να μην το ανοίξετε, αν δεν είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνετε κάτι σωστά ή θα το σπάσετε ή οτιδήποτε, γιατί είναι λεπτό το θέμα με τις επαφές και θέλει μεγάλη προσοχή και τον τρόπο που θα τις καθαρίσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο αυτό. Ήταν η εκπομπή Inside, εγώ είμαι ο Κώστας Infinity Games. Όποτε μπορώ και βρίσκω χρόνο, ξέρετε ότι σας βάζω διάφορα πράγματα και σας βοηθάω, είτε με ρωτάτε πράγματα εσείς μέσω τα social media που έχω από κάτω που μπορείτε να με βρείτε, είτε οπουδήποτε αλλού στο YouTube τέλος πάντων, και ανεβάζω διάφορα βίντεο να σας βοηθήσω με unboxing, tech news, game news κτλ. Εσείς μην ξεχνάτε, παιδιά, για να στηρίξετε την όλη προσπάθεια να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να αφήσετε ένα σχόλιο
και ένα like του Θεού. Έτσι κι αλλιώς για εσάς είναι τσάμπα, για μας είναι το ηθικό κομμάτι της υπόθεσης. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σαββάτο 8 η ώρα το βράδυ είμαστε live και παίζουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Κυριακή 7 η ώρα, όποτε έχετε χρόνο εσείς ή εγώ και μου προτείνετε, πολύ ανοιχτό σε προτάσεις και σας το έχω αποδείξει πολλές φορές, μπαίνουμε και παίζουμε όλοι μαζί τα αγαπημένα μας παιχνίδια. Έτσι. Και εσύ την εκπομπή της Φόρμουλα 1 που έχω το My Team Career, το οποίο το ανεβάζω κάθε Κυριακή, θα μπορούσα καθημερινές δηλαδή, αλλά θέλω κάθε Κυριακή για να έχω χρόνο να γράφω ένα μεγάλο επεισόδιο και να είναι πάρα πολύ καλά τεχνικά και διαμορφωμένο και με video editing και τα λοιπά, γιατί όπως ξέρετε μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε στο επόμενό μας βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.